Βρισκόμαστε εδώ στην Καλαμαριά στο Κέντρο Ειδικής Αγωγή, ακριβώς για να εκφράσουμε την πλήρη υποστήριξή μας, τη συμπαράστασή μας σε αυτόν τον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι εδώ στο Κέντρο και η κυρία Μιαούλη προσωπικά σε όλη αυτή την προσπάθεια γιατί ακριβώς είναι καθήκον της κοινωνίας θεωρούμε ότι είναι καθήκον των πολιτικών κομμάτων και υποχρέωσή του να αναδείξουν αυτά τα προβλήματα. Απαιτείται γενναία χρηματοδότηση, απαιτούνται αυτέ οι δομέ να τι αναλάβει το κράτος έτσι ώστε να χρηματοδοτούνται, να υπάρχουν νοσηλευτέ, να υπάρχουν ειδικότητε, να υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθούν τα παιδιά με νοητική στέρηση ή με οποιαδήποτε άλλα προβλήματα. Είναι καθήκον τη κοινωνία να βοηθήσει του συνανθρώπου μα, τα παιδιά μα, να αντιπαλέψει ρατσιστικά φαινόμενα και βεβαίω να στηρίξει όλε τι δομέ και τι αναγκαίε υποδομέ που χρειάζονται έτσι ώστε αυτοί και οι οικογένειέ του να ζουν ανθρώπινα, να ζουν σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον. Δεν είναι ατομικό οικογενειακή υποχρέωση, ατομική οικογενειακή υποχρέωση το να στηριχτούν αυτά τα παιδιά. Πρέπει να είναι στήριξη του κράτους. Και εδώ πρέπει να συμβάλλουν και οι μαζικοί φορείς του κινήματος, και οι δήμοι και οι περιφέρειες, και οι κυβερνήσεις. Και βεβαίως από αυτή τη σκοπιά υποσχεθήκαμε εδώ στους ε, ανθρώπους που επισκεφθήκαμε και μας ενημερώσαν αναλυτικά για τη λειτουργία του, του κέντρου, ότι το ΚΚΕ, η κοινοβουλευτική του ομάδα, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, να διεκδικήσει, να πιέσει, να επιλύονται συνεχώς ζητήματα και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή αν χρειαστεί με αγώνες στον δρόμο.